σε όλη τη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων που είσαι στα παρκέ και όντως παραστάσεις και εμπειρίες που ενδεχομένως λίγοι παίκτες να καταφέρουν ότι τις αποκτήσουν στην καριέρα τους, ποιες είναι εκείνες που θα έχεις να θυμάσαι και να ξεχωρίζεις περισσότερο? Καλές ή κακές? Ξεχωρίσω το φιλικό που είχαμε πάει να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στο Toronto Raptors. Νομίζω για μένα ήταν μια τεράστια εμπειρία στα 25, ναι, το να παίζω αντίπαλος με τον Vince Carter. Δεύτερο θα έβαζα ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος που ήταν με τον Άρη. Μάρκοβιτς στο baseball πάσα. Ο Στακ, η μπάλα έξω, το παιχνίδι. Το παιχνίδι τώρα πια τελειώνει. Το παιχνίδι τελειώνει, φίλες και φίλοι. Ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης. 84-83 μετά το Τωρίνο, το 93 μετά την Προύσα, το 97 πλέον η Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο οδηγεί τον Άρη στον Όλυμπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σαν την top στιγμή θα σου πω ότι είναι το πρωτάθλημα που πήραμε τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Γιατί είναι, νομίζω, τώρα δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, αλλά εγώ όταν έμαθα ότι υπέγραψα στον Παναθηναϊκό ήμουν 2 μέρες άυπνος. Κανονικά έκλεισα 48 ώρες από τη χαρά μου. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο τεράστια στιγμή για μένα είναι όταν εγώ πήγαινα σαν οπαδός στη θύρα 13 στην Τούμπα, στο Καρεσκάκι, γιατί ήμουν οργανωμένος, πήγαινα παντού με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Mm-hmm. Ξαφνικά αυτοί που φώναζα εγώ να φωνάζουν για μένα, που είμαι δικό τους παιδί. Και το κυριότερο, το να παίρνεις πρωτάθλημα με την ομάδα που αγαπάς από μικρό παιδί, σαν παίχτης. Το καλά του Κακαλούδη, αυτός και αν είναι τρελός, το λέει και μόνος του. 71-58 με το έμεσο τρίποντο του αγαπημένου της Κερκίδας. Μου είπες ότι έμεινες 2-3 μέρες άϊπνος όταν έμαθες για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να μου πεις πώς το έμαθες, δηλαδή ποιος σε πήρε τηλέφωνο, ποιος σου το είπε και εκείνη την ώρα η πρώτη σου αντίδραση. Ήμουν στη Σαντορίνη διακοπές. Όταν με πήρανε και μου το είπανε, έκλεισα το τηλέφωνο γιατί νόμιζα ότι ξέρεις μου κάνανε πλάκα. Και όταν μου είπε ότι ξέρεις τι, okay, εντάξει, εγώ θα πάω αύριο στη Βιανέξ 9 ώρα το πρωί. Και ξέρεις, λέω Βιανέξ. Δεν μου είχε πει αυτός ο μάνατζερ μου στο τηλέφωνο τότε απλά σε ποια ομάδα πήγα. Απλά μου λέει ότι ξέρεις τι, βρήκαμε ομάδα, έλα. Mm-hmm. Του λέω άσε με τώρα, ρε παιδί μου, σε 4-5 μέρες άρθω, άσε με τελειώσει τις διακοπές μου, ξέρεις. Και μου λέει, okay, εγώ θα πάω στη Βιανέξ αύριο, άμα θέλεις έλα. Και ξέρεις, όταν συνειδητοποίησα Βιανέξ, λέω, τι λέει τώρα αυτός, στον Παναθηναϊκό. Εκεί, εντάξει, έγινε, όλοι οι φίλοι μου στη Σαντορίνη μου κάνανε πάρτι, μου είχαν βάλει τον ύμνο του Παναθηναϊκού σε ένα μαγαζί, μου είχαν ανεβάσει πάνω σε ένα μπαρ. Εντάξει, ωραίες καταστάσεις, ωραίες στιγμές, που πάντα τις έχεις, ξέρεις, μέσα σου, γιατί σχετίζονται με κάτι πάρα πολύ χαρούμενο. Έτσι το έμαθα, έτσι έγινε. Ο Κακαλούδης βοήθησε τον Παναθηναϊκό στην αρχή της σεζόν όταν υπήρχαν τραυματισμοί. Χρειάστηκε σε μερικά μάτς να παίξει ρόλο. Εγώ πάντως θα θυμάμαι πάντα εκείνο τον φιλικό αγώνα με την Μπαρσελόνα στο Βελιγράδι στο ξεκίνημα της περίοδου, όταν το μάτς είχε τελειώσει σε 4 παρατάσεις και σε αυτά τα 4 δραματικά φινάλε ο Κακαλούδης είχε πάρει το τελευταίο σουτ. 3 από αυτά τα βάλε και μάλιστα το ένα ήταν και το νικητήριο. Πώς ήταν η πρώτη στιγμή που πάτησε ο πόντος στο παρκέ φρόντες φάνη τον Παναθηναϊκό για σένα? Εντάξει, το συνέστημα ήταν μεγάλο, άγχος. Ο άγχος δεν είχαμε την έννοια που το λες, ξέρεις, γιατί δεν είχα και πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν είναι. Mm-hmm. Εγώ έπαιζα λίγο στον Παναθηναϊκό, από λίγο έως καθόλου. Αλλά, ξέρεις, ήταν διαφορετικό το να είσαι μέσα στο παρκέ και να φωνάζουν για απ' έξω για σένα και άλλο να φωνάζεις εσύ για αυτούς μέσα. Ήταν τελείως διαφορετικό. Και πολύ όμορφο αυτό. Θα μπει στο παρκέ Γιάννη Κακαλούδη, ο αγαπημένο εξέδρα, για να καεί το Πελεκούδη. Όταν είσαι ακόμα στο Σονάρι, είχε πάει στη Ριζούπολη, σωστά. Ναι. Ήσουν μέσα στη Ριζούπολη. Ναι. Πρώτον, πώς το δικαιολόγησε αυτό το Σονάρι, θα πας να δεις το Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη. Πήρα μια άδεια. Εντάξει, από το Βαγγέλη. Έπρεπε να πάω στην Αθήνα. Και το δεύτερο, πώς έζησε αυτό το παιχνίδι? Δεν θέλω γιατί... να το θυμάμαι. Αυτό που έβλεπες. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σου δώσω. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να σβηστεί γενικά από το ποδόσφαιρο όλα αυτά που έχουν γίνει.
Όχι, δεν έχουν γίνει ξανά. Έχουν γίνει άπειρα τέτοια. Αλλά εντάξει, σαν παιχνίδι, σαν οπαδός, έζησα. Επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε ντέρμπι, την κλασική αντιπαλότητα των Ολυμπιακών με τον Παναθηναϊκό. Ποιο γκολ έχεις πανηγυρίσει περισσότερο, πιο καλά θετιστικά? Καλάθι δικό μου εννοείς? Ή και δικό σου ή και. Έλα και τον Παναθηναϊκό, το έχεις πανηγυρίσει ως φίλαθλος Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι, να σου πω. Δικό σου, να το είπες. Δεν θυμάμαι, να σου πω. Γκολ. Γκολ θυμάμαι, να σου πω. Δεν είναι γκολ όμως. Τι είναι? Είναι η απόκριση του Βάντζεξ, ο Καρεσκάκη. Επειδή ήμουν μέσα στο πέταλο. Επειδή είναι όλο το story έτσι πώς πήγε, ότι οι Ολυμπιακοί είχαν φύγει από το γήπεδο γιατί νομίζαν ότι έχει τελειώσει. Ακούσαν το σφύριγμα, ξαναμπήκανε μέσα όλοι από εδώ από εκεί και το πιάνει ο Πολωνός. Και νομίζω ότι εκεί ήταν, έζησα στιγμές, δηλαδή ήταν έξαψη όλο αυτό το πράγμα που έγινε για ένα μισάωρο. Αλεξανδρής απέναντι από τον Βάντσικ. Σουτάρι, μπλοκάρει ο Βάντσικ. Μπλοκάρει ο Βάντσικ. Απίστευτη εξέλιξη. Απίστευτη εξέλιξη, τραβάνε τα μαλλιά τους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Απαρηγόρητος ο Αλεξανδρής. Θέλω να μου πεις το σκηνικό με τον Μίνιτς όταν πήγε στον Άρη. Τίποτα, μωρέ. Εντάξει, αυτός ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε μία λόξα με τα μακριά μαλλιά, γιατί ήταν καραφλός αυτός. Και επειδή ήταν αυτός, ξέρεις, σαν λαμπατέρ ήταν, σαν γλόμπος ήταν, είπε σε μένα και το στακ, άμα δεν κουρευτείτε, ξέρεις, δεν θα παίξετε. Και του είπα εγώ ότι ξέρεις, για να κουρευτώ εγώ πρέπει να βάλεις περούκα. Άμα βάλεις περούκα, εγώ θα κουρευτώ αύριο το πρωί. Εκεί ήμουν εκτός δωδεκάδας για τρία παιχνίδια, μέχρι που τον έφαγα. Ήρθε ο Βαγγέλης και ξαναβρήκα την υγειά μου. Θύμησέ μου, όχι θύμησέ μου, να μου πεις τι είχε γίνει μετά το σκηνικό, το έχεις νομίζω πει μια φορά ακόμα, για το Σιγάλα. Έλα μου, εντάξει, τώρα αυτό έχει κουράσει τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τίποτα με τον Γιώργο δεν έγινε κάτι, ρε παιδιά. Ήταν κάτι μπασχετικό, με περίμενε. Στη φάση αυτή δυστυχώς την πατήσαμε, φάγαμε την ταπίτσα μας μετά, χάσαμε στο ΠΑΟ Κάρης. Ήρθε ο Γιώργος, μου κόλλησε τη μόνη. Μου τα κράταγε κιόλας από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει κάτι με τον Πανιόνιο. Ο Ζούγιοβιτς για τον Γκαγκαλούδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ επίθεση. Γκαγκαλούδης ο οποίος πλησιάζει, κόβεται από Σιγάλα και Στακ. Ενώ ο Σιγάλας κάτι λέει στον Γκαγκαλούδη. Ο Πάντιους ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα, ο Άριστα είναι ο νικητής. Τον Αύγουστο έγινε 42 χρονών. Τάκλεισες. Και αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσέ με σε αυτό, με τον Άγγιντο Καλυνικίδη είστε η μεγαλύτερη ηλικία ενεργεία μπασκετμπολίστα αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω ψάξει. Απλά θα σου πω πώς ακόμα σκοπεύεις να βρίσκεσαι σε παρκέ. Έτσι απλά. Έχω ακόμα. Όταν με ρωτάνε πότε θα σταματήσει τον μπάσκετ, μου έγινε μια ερώτηση πέρσι στην Κρήτη. Είχα απαντήσει το εξής και θα σου το πω έτσι ακριβώς όπως το είχα πει, ότι το όνειρο που έχω είναι το εξής. Να σταματήσω να πάει το Μαρούσι στην Α1. Τώρα, άμα πάει σε 6 χρόνια στην Α1, νομίζω στα 50 δεν θα παίζω. Ναι, στα 48. Μπορεί, δεν ξέρεις. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό timing και για μένα να σταματήσω με τον καλύτερο τρόπο, όπως θα ήθελα. Όχι ότι θα με πειράξει να σταματήσω στην Α2, δεν έχω κανένα θέμα, δεν έχω τέτοια ψωμί ηλικία εγώ. Εδώ θέλω να σταματήσω, οπότε όταν θα σταματήσω και θα είμαι εδώ, θα είμαι εξίσου χαρούμενος είτε είναι το Μαρούσι στην Α1 είτε όπου να είναι. Και η τελευταία κλείσει η κάμερα. Θέλω να μου πεις πώς σκέφτηκες και πώς σου ήρθε να το κάνεις το πράγμα πριν 2 χρόνια τότε. Πήγες σε διοργανώσει τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για, yeah, για τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στο Μάτι. Mm-hmm. Πώς προέκυψε και το έκανες? Όπως έχουν προκύψει όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μου, εκτός από το παιδί μου, που δεν ήταν ατύχημα το παιδί μου, ήταν το ήθελα. Όλα τα άλλα προκύπτουν στη δική μου τη ζωή, τελείως αυθόρμητα, τελείως παρορμητικά, τελείως τη στιγμή. Και έχεις πολύ μεγάλη ανταπόκριση, έτσι, τεράστια ανταπόκριση. Θα σου πω, επειδή δεν έχω ξανακάνει τέτοιο πράγμα, μακάρι να μην χρειαστεί να ξανακάνει κανένας άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ, στο τελείωμα που ήρθε ένα κανάλι, μου είπε ότι είχε πάνω από 4.000 κόσμο. Λοιπόν, για μένα η στιγμή που με προκάλεσε φοβερή οργή και ξέρεις, το θυμάμαι και στεναχωριέμαι γιατί δεν είναι εύκολο, έχοντας κι εγώ κι εσύ παιδιά. Όχι ότι για τους άλλους ανθρώπους δεν στεναχωριόμαστε ή δεν προς Θεού δηλαδή, έτσι χάθηκανε ψυχές. Είναι όταν πεθάνω τα παιδάκια, αυτά τα δύο. Εκεί ήθελα να σπάσω την τηλεόραση, ήθελα να μπω με το κεφάλι, ξέρεις, μέσα. Και από το να αρχίσω να γράφω και να εκφράζω την οργή μου με μπινελίκια, με βρυσίδια και τέτοια, έκανα ένα βιντεάκι και
Ξαφνικά ξέρεις, έβλεπα όλο αυτό μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα, να έχει απήχηση, να μου στέλνει κόσμος, άσχετος κόσμος όμως, όχι φίλοι μου. Mm. Μέχρι που αυτό, δύο μέρες πριν γίνει, έγινε εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, και εγώ πήγα με τη... με την άγνοια, δηλαδή δεν ήξερα ούτε τι θα δω, ούτε τι θα γίνει, ούτε ποιος θα έρθει, αν θα έρθει. Και ξαφνικά είδα ένα γεμάτο Σύνταγμα, μια γεμάτη βουλή μπροστά, κόσμο στο δρόμο, να κρατάει, ξέρεις, ένα κεράκι. Νομίζω ότι είναι η πιο καλή πράξη που έχω κάνει στη ζωή μου. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την πράξη, μακάρι να έχω εξηλωθεί για πολλά πράγματα που έχω κάνει στη δική μου τη ζωή. Σου ξαναλέω, εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ μα ποτέ να ζήσουν άνθρωποι αυτές τις στιγμές που ζούσαν οι άνθρωποι στο Μάτι και γενικά πουθενά, ούτε στη Μάνδρα, ούτε στο Μάτι, ούτε σε πολλά πράγματα που γίνονται, γιατί δυστυχώς σαν κράτος είμαστε λίγο, ξέρεις, δεν έχουμε και πολλά. Ήταν κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα μου μείνει χαραγμένο, θεωρώ, για όλη μου τη ζωή, και σε μένα και στο παιδί μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου που εκείνη την ημέρα κατέβηκε στο Σύνταγμα. Mm-hmm.